Εθνικάρα λοιπόν. Εθνικός, σαν χτες, σαν χτες, το 1893, 23 Μαΐου, ιδρύεται ο Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος, όχι ο Εθνικός Πειραιός. Ακριβώς. Ο Εθνικός Αθηνών. Ο οποίος είναι ένα από τα πιο ιστορικά αθλητικά σωματεία στην Ελλάδα, έτσι. Έχει φοβερή ιστορία και ψάχνοντάς τον εντυπωσιαστήκαμε πραγματικά. Δηλαδή, αν δει κανείς ότι ο Εθνικός ήταν ένας από τους πρώτους συλλόγους που επέτρεψε τη συμμετοχή γυναικών στο Διοικητικό του Συμβούλιο, νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό αυτό να το βλέπεις ότι έγινε, ας πούμε, από το 1893 μέχρι το 1912. Εννέα γυναίκες σύμβουλοι, σε μια εποχή που βέβαια δεν υπήρχε ποτέ. Δεν γινόταν καν λόγο στην Ελλάδα για αυτά. Ιάσον Πλατσής, πρόεδρος του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, σήμερα είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει το στίγμα των προσπαθειών που συνεχίζει και καταβάλει αυτό το πολύ μεγάλο, αυτό το ιστορικό σωματείο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Βέβαια, από ό,τι διαβάζουμε και εμείς, είναι μια αλήθεια ό,τι αναφέρατε και ακόμα περισσότερα γιατί είμαστε το μόνο σωματείο που έχει και σύγχρονους Ολυμπιονίκες. Αν διαβάσατε στην πάλι, έχουμε τρεις σύγχρονους Ολυμπιονίκες, Πέτρο Γαλακτόπουλο, Στέλιο Μιγιάκη και Δημήτρη Θανόπουλο. Α, όλοι αυτοί ήταν αθλητές του Εθνικού, ε! Μάλιστα, μάλιστα. Α, με έναν προπονητή που πέθανε πρόσφατα, τον Παναγιώτη τον Αρκουδέα. Γνωστός, πολύ γνωστός. Μέχρι τα 80 του ήταν στο ταπί και προπονούσε. Εδώ να πούμε ότι ειδικά στην πάλι έχει αναδείξει ο σύλλογος Πανελληνιονίκες, Βαλκανιονίκες, Μεσογειονίκες, πρωταθλητές Ευρώπης, παγκόσμιους πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες. Δηλαδή είναι απίστευτα ρεκόρ, έτσι. Είναι μια σχολή. Σκεφτείτε ότι σε εμάς ήταν αθλητής μας ο διάσημος Καμπαφλής. Mm-hmm. Και ο Καρπόζηλος, αν διαβάζετε. Ο Καρπόζηλος. Ωπα, τι λέτε τώρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Που λέμε τώρα, δεν ξέρουν τα νέα παιδιά, λένε πω ο Καρπόζηλος είναι αυτός. Δηλαδή, κάποιος που είναι δυνατά στα χέρια, δεν ξέρουν τι το όνομα, ας πούμε, ενός παλιού αθλητή. Εγώ τον πρόλαβα και τον Καμπαφλή και τον Καρπόζηλο. Ναι. Είχα τη τύχη. Μπράβο, βέβαια. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν. Πάμε λίγο, θα πάμε στο παρελθόν γιατί πραγματικά είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε την ιστορία ενός σωματείου, αλλά θέλω να πάμε λίγο και στο σήμερα έτσι σε αντιδιαστολή για να δούμε πώς κινεί το σύλλογος και φυσικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με δεδομένη και την οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα. Καταρχήν να πούμε για το παρόν. Ναι. Για το παρόν. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, περίπου από το 2010 τα σωματεία, τα ερασιτεχνικά δεν έχουν καμία οικονομική ενίσχυση από τη Γενική Γραμματεία και από τον ΟΠΑΠ, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Συνεπώς πρέπει να είναι αυτόφωτα, αυτοδύναμα και να κινούνται με δικά τους μέσα. Είτε με συνδρομές μελών, είτε με συνδρομές από τις ακαδημίες. Πόσο εύκολο είναι αυτό, κύριε Πλατσή? Από δύσκολο σε κατόρθωτο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βρισκόμαστε δεξιά και αριστερά για να καταφέρουμε να βγάλουμε τον ισολογισμό μας. Αρκετά τα καταφέρνουμε, αλλά όχι όπως πρέπει. Και συνεχώς είμαστε με το χέρι δεξιά και αριστερά για διάφορες χορηγίες. Εσείς έχετε και πολλά βάρη γιατί συντηρείτε και πάρα πολλά τμήματα, έτσι, σε πολλά αθλήματα. Έχουμε πάρα πολλά τμήματα, ναι, και πώς να σας πω, έχουμε και υπαλλήλους που πρέπει να είναι από το πρωί ως το βράδυ εκεί πέρα για να προσέχουν το γήπεδο κλπ. Υπάρχει γενικότερα μία δυσκολία. Ελπίζω ότι μέσα σε ένα χρόνο θα την ξεπεράσουμε. Το ευχόμαστε και εμείς. Δηλαδή είναι στο σχέδιό μας ή στον προγραμματισμό μας. Γιατί κάνουμε ένα προγραμματισμό οικονομικοτεχνικό. Είμαι οικονομολόγος και καταλαβαίνετε, κοιτάω πώς θα τα καταφέρουμε. Το καινούργιο μας συμβούλιο είναι, αποτελείται από άτομα τα οποία έχουν διάθεση για δουλειά και θα προσπαθήσουμε με αυτά τα παιδιά, καταλαβαίνετε, να τα καταφέρουμε και να φτάσουμε, να πιάσουμε τους στόχους μας. Τώρα που λέτε παιδιά, να ρωτήσω αν υπάρχουν ακαδημίες και σε ποια αθλήματα υπάρχουν και πώς. Υπάρχουν ακαδημίες. Καταρχήν κάνουμε τώρα ένα camp, summer camp, αθλοδιακοπές με ηλικίες από 4 έως 14. Αυτά τα παιδιά, πέρσι είχαμε 500, φέτος ελβεντιστούμε να τα διπλασιάσουμε. Σε ποια αθλήματα ή γενικά σε πολλά αθλήματα αυτό είναι? Στη αθλητική δημιουργία είναι σε πολλά αθλήματα. Ό,τι αθλήματα έχουμε εμείς και ταυτόχρονα και κάνουν διάφορες, κάνουν χορούς, κάνουν σκάκι το μεσημέρι, διάφορα πράγματα. Οπότε έτσι μπορείτε να δείτε και που έχει κλείσει το κάθε παιδί ανάλογα και να τον... Ακριβώς έχουμε... επιβλέπουμε και κάνουν προπονήσεις οι δικοί μας προπονητές. Δηλαδή, προπονήτης ή προπονήτρια του Στίβου, προπονήτρια της...
σπάλης, του πινκ πονγκ, του βόλεϊ, του μπάσκετ. Όλα αυτά τα παιδιά, όταν δούμε την κλίση τους, τα στρέφουμε προς το άθλημα το οποίο έχουν κλείσει. Όμως, πολλές φορές το παιδί μπορεί να έχει κλείσει στο στίβο, παράδειγμα, αλλά να θέλει να παίξει μπάσκετ. Ή ένα κοριτσάκι να το βλέπεις ότι είναι κατάλληλο για ύψωση, για να κάνει δρόμους και να θέλει να παίξει βόλεϊ. Εκεί πώς το κατευθύνετε τότε, με βάση αυτό που του αρέσει ή με βάση αυτό στο οποίο είναι εγώ καλύτερο? Εγώ σαν προπονητής θα του έλεγα να κάνει και τα δύο. Mm-hmm. Γιατί από την εποχή τη δικιά μου, που ήμουν προπονητής στον αθλητικό το 1962, μαζί με άλλους συνεργάτες, τον περίφημο Σμυρνιώτη, Αντωνίτο ήταν Βαλκανιονίκης των εμποδίων και περίφημος προπονητής. Προπονητή το Σμυρνιώτη τον είχε και ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν αθλητής στον Εθνικό Αθηνών, άντε να το πω και αυτό, τη δεκαετία του 50. Και θυμάμαι το όνομα που μου το έλεγε συνέχεια. Το Σταμάτη το Σμυρνιώτη. Ήταν ένας θησαυρός ο Σταμάτης. Και έβγαλε όλη την εθνική νέων του στίβου, την είχε φτιάξει εκείνος. Έπαιρνε παιδιά από το πρώτο γυμνάσιο που ήταν καθηγητής. Έφερνα εγώ παιδιά από το τρίτο γυμνάσιο που ήμουν εκεί. Ήμουν μαθητής τότε το 60-63 και έφερνα όλους τους μαθητές. Μάλιστα. Παιδομάζωμα. Και τους έλεγα την επόμενη προπόνηση, αν δεν θα έρθετε, αν δεν φέρετε 5 μαθητές. Λοιπόν, και να πούμε ότι ο Εθνικός, που δεν το ξέρει ο κόσμος, είναι από τις πρώτες ποδοσφαιρικές ομάδες στην Ελλάδα. Η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα έχει πάρει το πρωτάθλημα το 1905 και το 1906 και είναι ο προπάπους του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Για πείτε, αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Το στάδιο μας από την Κηφισίας και ήρθε εκεί στον Ηλισσό, στην όχθη του Ηλισσού, δεν είχε χώρο για να γίνει το ποδόσφαιρο. Οπότε το ποδόσφαιρο έφυγε από εμάς και, αν θυμάμαι καλά, πήγε με μια άλλη ονομασία. Μετά έγινε Γουδί και το 8 έγινε Παναθηναϊκός. Μάλιστα, μάλιστα. Και κυρίως από ό,τι διαβάζουμε εμείς εδώ, η ίδρυση του σωματείου δημιουργήθηκε από την αποχώρηση κάποιων αθλητών που έφυγαν από τον Πανελλήνιο, έτσι. Από διάσπαση από τον Πανελλήνιο, βεβαίως, το 1893, από ό,τι διαβάζουμε, εγώ δεν το θυμάμαι τότε. Δεν υπήρχατε έτσι, ελπίζω. Και ο Χρυσάφης και ο Φωκιανός, ο περίπτωσος, οι διάσημοι γυμναστές εκείνης εποχής, διαφώνησαν και ήρθαν στον Εθνικό και ιδρύσαν τον Εθνικό. Μάλιστα. Και ο Εθνικός ήταν πρωταγωνιστής και της Μεσοολυμπιάδας. Πάντως, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιο θεωρείτε ότι είναι το στοιχείο που έχει τέτοια διαχρονική αξία ο Εθνικός Αθηνών? Καταρχήν η ιστορία του, γιατί βλέπετε τη δεκαετία του 50 και του 60 όλη η εθνική ομάδα στίβου είτε αποτελείται από αθλητές του Εθνικού Αθηνών. Μα εδώ βλέπουμε ότι μέχρι το 1954 ήταν σχεδόν κάθε χρόνο πρωταθλητές οι αθλητές του Εθνικού Στίβου. Ακριβώς αυτό λέω στη δεκαετία του 50. Mm-hmm. Ήτανε, πώς να σου πω, πρώτος, δεύτερος ήτανε και συνήθως είχε μεγάλο ονόματα και ήτανε Πανελληνιονίκης. Και η ομάδα των Βαλκανικών Αγώνων αποτελεί το 60-70% από αθλητές του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου. Μάλιστα. Και τη δεκαετία του 60 δεκαετία μεσουρανούσε. Επίσης, όπως μεσουρανούσε και στο βόλεϊ, ήταν 5 χρονιές μαζί με τον Κάρολο τον Παπούλια παίκτη, ήταν πρωταθλητής Ελλάδος. Και μετά συνεχίσαμε και εμείς τη δεκαετία του 60 να διακρινόμαστε. Εμείς βγήκαμε επί των ημερών μου τρίτη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και μπήκαμε και στην πρώτη εθνική κατηγορία. Μάλιστα. Κλείνοντας, το μπάσκετ του Εθνικού με το διάσημο Πουλακίδα μεσουρανούσε μια δεκαετία. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας. Βέβαια, υπάλληλοι, βέβαια, το έχουμε και τώρα, σας μιλάω τελευταίο, ότι οι υπάλληλοι ήταν αναλοιπώς πρωταθλήτρια, τουλάχιστον η ελληνορωμαϊκή. Το φύλαξα τελευταίο γιατί είναι τελευταίο και καλό. Σήμερα, λοιπόν, η κορονίδα των αθλημάτων και έχουμε προπονητή τον Ανιψιό του αείμνηστου Παναγιώτη Αρχουδαία και συνεχίζει την ιστορία και την παράδοση του θείου του. Και του θείου του και του σωματείου. Λοιπόν, Εθνικός Αθηνών, Εθνικός Πειραιός. Σχέσεις. Εθνικός Γάμα Σίγμα, Εθνικός Πειραιός. Ναι, σχέσεις. Επί εποχής Καρέλα, ο Καρέλας προσπαθούσε να ενωθούμε. Αλλά δεν ενωθήκαμε γιατί η τότε διοίκηση δεν ήθελε με τίποτα να ακούσει τη λέξη ποδόσφαιρο.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ήταν περισσότερο του κλασικού αθλητισμού, έτσι. Στις διαπραγματεύσεις του αείμνηστου Καρέλα με τη διοίκηση του Εθνικού, με τον τότε Γενικό Γραμματέα Λουκαΐτη, ο οποίος τη λέξη ποδόσφαιρο δεν ήθελε να την ακούσει. Μάλιστα. Κύριε Πλατσί, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας και αν μπορείτε διαφημίστε να έχονται αθλητές σε όλα τα τμήματα και το camp που θα κάνουμε τώρα να έρθουν παιδάκια από 4-14. Πού να μπορούν να γραφτούν, πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή? Κάθε απόγευμα 5.30-8.30 είναι ανοιχτή η γραμματεία και από εβδομάδα θα είναι και πρωινές ώρες 9.30. Η γραμματεία πού για αυτούς που δεν γνωρίζουν? Η γραμματεία μέσα στο στάδιο του Εθνικού. Μάλιστα. Η γραμματεία μας λειτουργεί 9 με 1 το πρωί και 5.30 με 8.30, ίσως και μέχρι 9 η ώρα το βράδυ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσείς υγεία να είστε και ευχαριστούμε για την προσφορά σας στον αθλητισμό. Να είστε καλά.